Θα ήθελα να ήταν κάθε μέρα ΔΕΘ, κύριε Υπουργέ. Κάθε μέρα μπορεί να έχει ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη. Για τη Θεσσαλονίκη ειδικά τα site. Καλά κάνατε. Αλλά για τη Θεσσαλονίκη ειδικά τα δωράκια για να πάμε στη ΔΕΘ. Εντάξει, αυτά τα κάνουμε από το 1974. Μια εξυγχρονιστική κυβέρνηση θα έπρεπε τουλάχιστον να είναι περισσότερο προσεκτική. Ξέρετε τι εννοώ, δεν πειράζει, πάμε στην ουσία. Τι εννοώ, ότι φοβάται ο Πρωθυπουργός, αντιδράσει στη Θεσσαλονίκη, έχουν γίνει πολλά πράγματα και δυστυχώς για τη Θεσσαλονίκη είναι η πλέον αδικημένη πόλη της Ελλάδος μαζί συνολικά με την περιφέρεια. Έτσι κι αλλιώς το μετρό θα το δούμε το 2022, 2023, 2024, 2025 και όλα αυτά τα περίεργα που θα κάνατε, κύριε Υπουργέ, που θα υλοποιούσατε, που θα φτιάχνατε για να ξεφύγει η πόλη από τη μιζέρια της. Μια πόλη η οποία δυστυχώς αδικείται και από τον εαυτό της πολλές φορές. Από την εκπροσώπηση των βουλευτών αλλά και των υπουργών. Α, ξέχασα, δεν έχει υπουργούς από Θεσσαλονίκη κυβέρνηση. Α, ναι, σωστά. Κάνω ένα λάθος τώρα. Από ό,τι ξέρω, η Θεσσαλονίκη δεν έχει υπουργούς. Ναι, είναι η αγάπη για τη Μακεδονία που τρέφει ο Πρωθυπουργός. Το δείχνει εμπράκτος κάθε φορά για τη Θεσσαλονίκη. Πάμε παρακάτω. Πάμε στο νομοσχέδιο, κύριε Βορύδη. Λόμπινγκ. Στη χώρα των ταβατζίδων, όπως έλεγε ο δικός σας ο Πρωθυπουργός, μιλάμε για λόμπινγκ, κύριε Υπουργέ. Τι να γελάει κανείς τώρα, έτσι. Δηλαδή, άμα σας ακούει ο Κώστας Καραμαλής, ο δεύτερος, θα γελάει, θα πέφτει κάτω από τα γέλια. Στη χώρα των ταβατζίδων, μιλάμε για λόμπινγκ. Δεν χρειάζεται η Ελλάδα να κάνει νόμους. Αφού οι άνθρωποι ελέγχουν υπουργούς, βάζουν υπουργούς, μαλώνουν μεταξύ τους για το ποιο θα πάει στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως, ποιο θα πάει, ξέρω εγώ, στο Υπουργείο ΠΕΧΟΔΕ, τοποθετούν δικούς τους ανθρώπους. Δεν τα ξέρουμε αυτά. Σαφώς και δεν τα ξέρουμε. Τα ξέρει κανένας εδώ μέσα? Όχι. Δεν γίνονται. Γιατί η Κούβα είναι καλύτερη από την Ελλάδα. Δηλαδή, μιλάμε για τραγικές καταστάσεις. Χαμογελώ, αλλά είναι κατάδικα. Λόμπινγκ. Θέλετε να κάνετε νόμο για το λόμπινγκ? Αντιγράψτε τον Αμερικανικό νόμο. Κάντε το. Όπως λέγεται για το φορολογικό σύστημα. Αντιγράψτε το Αμερικανικό μοντέλο. Τι λέει λοιπόν το Αμερικανικό μοντέλο του λόμπινγκ? Ακούστε. Ας το πω. Δεν είναι αρκετό για να περάσεις νόμο, ούτε να επηρεάσεις όλη τη Βουλή. Πρέπει να επηρεάσεις τη γερουσία, τον πρόεδρο, το ανώτατο δικαστήριο. Στην Ελλάδα, αν ελέγχει κάποιος τον Πρωθυπουργό, τον ελέγχει. Αν είναι φίλος του Πρωθυπουργού, γιατί ο Πρωθυπουργός είναι πολύ καλός άνθρωπος και έχει πολλούς φίλους, όλοι οι Πρωθυπουργοί έχουν πολλούς φίλους, εξυπηρετούνται ολιγάρχες. Δεν χρειάζεται να κάνεις λόμπι. Το κάνουν και μόνοι τους. Τι κάνει ο Αμερικανικός νόμος? Επιβάλλει τη δημόσια αποκάλυψη σχετικά με τη δραστηριότητα και τη χρηματοδότηση των λόμπι. Το κάνει ο νόμος σας. Επίσης, τι κάνει το Αμερικανικό? Έτσι, ο Αμερικανός νομοθέτης θέτει περιορισμούς σε χρηματοδότηση και δώρα για τα μέλη του Κογκρέσου. Και το προσωπικό του μέλλον. Η υποχρεωτική αποκάλυψη των ορίων των λογαριασμών δαπανών. Τι κάνουν οι Αμερικανοί για τα λόμπι? Που αυτοί τα γέννησαν τα λόμπι και καλά κάνανε. Γερουσιαστές για 2 χρόνια μετά την αποχώρησή τους απαγορεύεται να ασκούν πιέσεις για εξυπηρετήσεις. Απαγορεύει να ασκούν πιέσεις για 1 χρόνο μετά την αποχώρησή τους από τη γερουσία. Απαγορεύει ρυσφιά πια σε ιδιωτικές επιχειρήσεις. Εδώ γελάει κάθε επικραμμένος. Εδώ οι κυβερνήσεις πιέζουν κάθε επιχειρηματία να βολέψει δικούς τους ανθρώπους. Αξέχασα, όχι, κάνω λάθος. Οι κυβερνήσεις θεωρούν δικό τους μαγαζί το κράτος και βολεύουν εκεί τα κομματικά τους γραφεία, διαφόρους τύπους που ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ κοινάλ. Ξέρετε, θα μπορούσα να πω πολλά πράγματα, αλλά αυτό που θέλω να πω, κύριε Βορύδη, είναι ότι είναι μερικά πράγματα που δεν χρειάζεται να τα φωνάξει κανείς για να καταλάβει πώς κυβερνάται η Ελλάς. Το κράτος της βαβαροκρατούμενης λογικής. Το κράτος των ταβατζίδων. Αυτή είναι η χώρα μας και δεν έχω τίποτα με τους επιχειρηματίες, γιατί και εγώ είμαι επιχειρηματίες, είμαι αλλά μικρός. Δεν είμαι από τους φίλους σας, ούτε εκφρόσωση είμαι. Είμαι μικρός επιχειρηματίες. Αλλά αυτοί οι μεγάλοι επιχειρηματίες είναι κρατικοδίαιτοι. Όλοι οι μεγάλοι επιχειρηματίες της χώρας μας είναι κρατικοδίαιτοι. Σας το ξαναλέω. Όλοι οι μεγάλοι επιχειρηματίες της χώρας είναι κρατικοδίαιτοι. Και δεν θα πω μόνο ονόματα, εγώ δεν τρέπομαι να πω. Δείτε. Ο κ. Κοπελούζος, φυσικό αέριο, κράτος. Ο κ. Μητυλινέος, όλες αυτές οι εταιρείες, ο κ. Βαρδινογιάννης, όλοι αυτοί οι άνθρωποι, επιχειρηματίες, και καλά κάνουν και βγάζουν χρήματα, αλλά είναι κρατικοδίαιτοι. Τρώγουν και πίνουν από το κράτος. Δεν είναι επενδυτής που παράγει ένα προϊόν που δίνει υπεραξία στην εξαγωγή του. Είναι κρατικοδίαιτοι. Για ποιο λόμπι μιλάμε τώρα? Για ποια λόμπινγκ μιλάμε τώρα, δηλαδή πόσο να κοροϊδεύουμε τον κόσμο? Πάρτε λοιπόν τον Αμερικανικό νόμο και να εφαρμόσετε τον, κύριε Βορύδη. Και αν κάνουν κάποιοι λάθος οι Αμερικανοί που είναι. Τι είναι οι Αμερικανοί που είναι στην Ελλάδα? Α, τελευταία χώρα του κόσμου. Διορθώστε το εσείς που είστε πρώτοι. Το έκαναν. Νόμος. Μας φέρετε ένα νόμο εδώ που πάτε μπάζει.
Εντάξει, είναι γνωστή τακτική σας. Γνωστή τακτική να νομοθετούμε για να έχουμε, ένα κράτος πολυνομίας, ένα κράτος που έχει άπειρους νόμους που δεν εφαρμόζονται, παραβιάζονται πολλές φορές, αλλά εν πάση περιπτώσει έχουμε νόμους. Πάμε τώρα και στα χειρότερα, στην οικονομία. Κύριε Υπουργέ, κύριε Βορύδη, θα σας πω λοιπόν τι πέτυχε η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ. Ελλάδα, χρέος 236% του ΑΕΠ. Ιαπωνία 234%. Η Ιαπωνία έχει ένα πλεονέκτημα. Έχει τεράστια αποθεματικά δανείων, ομολόγων και τα λοιπά, χρεογράφων των Αμερικανών. Αλλά παράγει κιόλας. Εδώ είναι το μεγάλο μυστήριο. Είμαστε μια χώρα η οποία δεν παράγει, που σημαίνει δεν μπορεί να κάνει εμπόριο εξαγωγές, και ό,τι παράγει, εν πάση περιπτώσει, δεν συγκρίνεται με την παραγωγή της Ιαπωνίας. Είμαστε λοιπόν πρωταθλητές στο χρέος. Και αυτό ποιος το πέτυχε? Νέα Δημοκρατία, δυστυχώς ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ μαζί. Το πετύχατε. Να δρέψετε λοιπόν τους καρπούς της επιτυχίας σας, το καταθέτω στα πρακτικά αυτό εδώ, για να το θυμούνται οι Έλληνες. Το χειρότερο δε όλων είναι ότι ενώ κεφαλαιοποιήσαμε και ανακεφαλαιοποιήσαμε τις τράπεζες, αγαπητοί συνάδελφοι, όλες, με χρήμα του ελληνικού λαού, με εγγύηση του Έλληνα, το βιός του Έλληνα εγγυήθηκε για να πάρουν οι τράπεζες και να ανακεφαλαιοποιηθούν. Με πολλά λεφτά. Οι τράπεζες, το δεύτερο εξάμηνο, έχουν έσοδα, ακούστε, παραπάνω περίπου 3,6 έως 33% από προμήθειες. Διασώθηκαν 4 φορές. Βάλαμε το σχέδιο Ηρακλής, αλλά συνεχίζουν να εσκροκερδούν από τα χρήματα των Ελλήνων. Σταματήστε τους νόμιμους τοκογλύφους, τους τραπεζίτες που πληρώσαμε με αίμα, να παίρνουν και να πίνουν το αίμα του ελληνικού λαού, κύριε Βορύδη. Σταματήστε τους επιτέλους. Και επειδή έλεγα για φίλους και κάποιοι ενοχλήθηκαν στη Νέα Δημοκρατία, ξέρετε, εγώ συμπάσχω με τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, τους καταλαβαίνω. Η απλή αναλογική δημιουργεί προβλήματα στις αντιστάσεις τους, γιατί φοβούνται ότι θα εκλεγούν βουλευτές. Θα τους πω ένα πράγμα όμως. Το μόνο που μένει σε μια πολιτική παρουσία του άνδρα είναι η πολιτική του αξιοπρέπεια. Να το θυμούνται οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Φέρατε τροπολογία, σκάνδαλο. Τροπολογία που με το άρθρο 12 του Υπουργού Εργασίας, με τίτλο «Ρύθμιση οφειλών καζίνο». Είστε πραγματικά blackjack. Τι κάνατε? Δίνατε τη δυνατότητα σε καζίνο, με μια νέα αίτηση υπαγωγής στον εξοδικαστικό συμβιβασμό να ξαναλειτουργήσει. Σε έναν τύπο απίστευτο, ο οποίος κοστάει 150 εκατομμύρια στην Τράπεζα Πειραιώς, 40 εκατομμύρια στον ΕΦΚΑ. Αυτά τα λέω για να καταλάβετε τι νομοθετεί η κυβέρνησή σας. Η κυβέρνηση των κολλητών των ολιγαρχών, η κυβέρνηση των φίλων των ταμπατζίδων, η κυβέρνηση που λειτουργεί όπως λειτουργούσαν εδώ και 40 χρόνια ως υποτελής απέναντι στους ολιγάρχες. Αυτή είναι η αλήθεια. Και όταν ο Έλληνας χρωστά 20 χιλιάρικα, του παίρνετε το σπίτι, του παίρνετε το χωράφι, του παίρνετε το αυτοκίνητο, του παίρνετε το βιός, του παίρνετε την περηφάνεια, την αξιοπρέπεια. Αυτό είναι λάθος. Και αυτό το λάθος εμείς θα το επισημαίνουμε συνεχώς. Ακούστε. Η πολιτεία, εσείς, η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΙΝΑΛ, νομοθέτησε κάτι πολύ καλό, κύριε Βορύδη. Ποιο είναι αυτό? Εάν χρωστάς το δημόσιο, δεν μπορείς να συμμετέχεις σε κανέναν διαγωνισμό. Σωστό. Εξαιρετικά σωστό. Πώς γίνεται να συμμετέχετε στις εκλογές όταν χρωστάτε 450 εκατομμύρια ένας και 280 ο άλλος? Πώς γίνεται? Αυτά τα βλέπει ο ελληνικός λαός. Και είμαι βέβαιος ότι τα βλέπει και στις επόμενες εκλογές καμία μεταρρύθμιση δεν θα σας σώσει. Σε 2 χρόνια κάνετε αλήματα πάνω από 30 δις. Δανειστήκατε 41 δις και χρεώσατε τον ελληνικό λαό με άλλα 41 δις. Κάει και η μισή χώρα. Η ζημιά 30 δις. Lockdown 8 μήνες. Ζημιά 5 δις το μήνα. Τεράστια ποσά. Τεράστια ποσά. Και να πω και το εξής. Κάνετε και άλλα εγκλήματα τα οποία δεν τα βλέπετε. Και δεν είναι υποχρεωμένοι οι βουλευτές όλοι να τα ξέρουν. Τα τελευταία 20 χρόνια όλες οι κυβερνήσεις έκαναν τη χώρα μας ενεργειακό όμηρο της Τουρκίας. Βασιζόμαστε στην ενέργεια από την Τουρκία. Γιατί κλείσαμε μόνο εμείς τους λιγνίτες για να αγοράζουμε ρεύμα. Ακούστε, από Αλβανία, Σκόπια και Τουρκία. Η Ελλάς όμηρος εχθρικών χωρών. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ μα ποτέ αυτό το πράγμα. Όμηρος των διαθέσεων των Αλβανών, Σκοπιανών και Τούρκων. Για να κλείσετε τις λιγνητικές μονάδες. Τις κλείσατε. Και ρωτώ εγώ εσάς, γιατί να πληρώνει ακριβότερα το ρεύμα
ο Έλληνας, ο πολίτης. Ρωτώ εσάς, τους νεοδημοκράτες βουλευτές, που ψηφίσατε πριν μερικούς μήνες ένα νόμο του κύριου Χατζηδάκη, ο οποίος δεσμεύτηκε εδώ ότι το ρεύμα θα φθηνίνει. Και δεν τον παρέτησε ο Πρωθυπουργός, γιατί το ρεύμα αυξήθηκε. Και ξέρετε τι σημαίνει αύξηση στο ρεύμα? Δεν σημαίνει απλά θα πληρώσει ο πολίτης που δεν έχει να πληρώσει. Όχι. Σημαίνει αύξηση της αξίας κόστους προϊόντος, που σημαίνει έλλειψη ανταγωνιστικότητας. Απλά πραγματάκια, ο επιχειρηματίας όταν παράγει ένα προϊόν κάνει ένα ευρώ, με αυξημένο ρεύμα πάει ένα 10, ένα 15. Άρα σκοτώνεται και την οικονομία. Σκοτώνεται και την εξωστρέφεια της οικονομίας μας. Ξέρετε, θα σας πω αυτά που έλεγα εδώ και 2 χρόνια. Έρχεται Αρμαγεδόνας. 2 χρόνια παρακαλώ τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον Εκλυπαρό και τους άλλους αρχηγούς των κομμάτων, να μιλήσουμε για την επιστημιστική κρίση που έρχεται. Έρχεται πείνα, επιστημιστική κρίση παγκοσμίως, προειδοποιώ εδώ και 2 χρόνια. Προειδοποιεί η ελληνική λύση φωνάζοντας να κάνουμε ένα σχέδιο αγροτοβιομηχανίας. Να μπούμε στη βιομηχανία τροφίμων που είναι το μέλλον μαζί με το νερό. Πόσες φορές το είπαμε εδώ μέσα. Και η ελληνική λύση, ο κ. Βιλιάρδος, και όλοι μας τα λέμε αυτά συνεχώς. Γιατί δεν μας ακούτε? Βλέπετε τι έρχεται τώρα? Να κάνουμε ένα σχέδιο όλα τα κόμματα, παιδί μου, και τους Έλληνες. Ένα σχέδιο, κύριε Υπουργέ, το είχα πει και σε εσάς. Τράπεζα σπόρων δεν έχει η Ελλάς. Ακούστε τώρα. Δεν θα πω τα νούμερα. Θα σας πω τι ανέφερε ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Ότι αν δεν ληφθεί δράση, θα υπάρξει παγκόσμια κατάσταση επιστημιστικής ανάγκης και κρίσης. Η Ρωσία επενδύει σε επιστημιστική ανεξαρτησία. Οι εξαγωγές των σιτηρών της Ρωσίας το 2017 ξεπέρασαν τον ΗΠΑ και του Καναδά, γιατί ο Πούτιν σχεδίασε πριν 10 χρόνια. Αυτός ο αυταρχικός, ο πολυταρχικός, να συμφωνήσω σε αυτά, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αλλά το σχέδιο του είναι συγκεκριμένο. Ποιο είναι? Σιτάρι για τη Ρωσία ονομάστηκε το νέο πετρέλαιο της Ρωσίας. Όσο πετρέλαιο και να έχεις, αν δεν έχεις ψωμί να φας, έχεις πρόβλημα. Αυτό είπε ο Πούτιν σε μια δήλωσή του πριν 11 χρόνια. Και τώρα η Ρωσία φτάνει στο σημείο να αυξάνει τις εξαγωγές της 50% κάθε χρόνο σε σιτηρά. Έχετε καταλάβει τι έρχεται? Αφήστε τα υπόλοιπα, τις διαφορές μας ιδεολογικές, αφήστε τα υπόλοιπα. Μιλάμε για την πείνα. Το Υπουργείο Γεωργίας τον είπα εκτιμά το 30% των αγροτικών γεών ανήκει σε ιδιοκτήτες που δεν καλλιεργούν οι ίδιοι. Ξέρετε ποιοι είναι αυτοί? Μιλάει μόνο του, κύριοι συνάδελφοι. Οι πλουσιότεροι άνθρωποι της Αμερικής έχουν πάρει γη, τεράστιες εκτάσεις για να καλλιεργούν, είναι νέα μπίζνα. Εάν ακούγατε την ελληνική λύση, η Ελλάς θα ήταν η ατμομηχανή απέναντι σε αυτό που έρχεται. Δυστυχώς μας κάνατε ουραγούς και τελευταίοι στο παγόνι. Τζεφ Μπέζος, Τζον Μαλόν, Τόμας Πίτερφι, ο Γκέιτς είχε συσσωρεύσει περισσότερα από 260.000 στρέμματα αγροτικής γης σε 18 πολιτείες σε λιγότερα από μία δεκαετία. Γιατί? Για να πέσει μπάλα σε 260.000 στρέμματα? Το είπε ο ίδιος. Ότι έρχεται κρίση επιστημιστική και πρέπει να είμαστε έτοιμοι εμείς οι επιχειρηματίες να κερδίσουμε. Και καλά κάνει. Η Ελλάς με τόσα χωράφια καλλιέργητα. Βλέπω τη Βέρεια, τη Ετακανιτσά, τη Θεσσαλία. Χωράφια που βάζετε φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες. Γιατί? Γιατί το κάνετε αυτό? Έρχεται πανδημία της πείνας. Το υπογραμμίζω και το λέω. Το λέγαμε. Η επόμενη πανδημία εξελίσσεται. Θα είναι η κατακόρυφη αύξηση των βασικών τιμών και αγαθών. Πότε το είπα? Οκτώβριος του 19. Ψάξτε τα πρακτικά. Σήμερα λοιπόν ο υπουργός σας βγήκε σε ένα κανάλι και είπε ότι ο καφές θα αυξηθεί γιατί η Βραζιλία έχει εξηρασία. Να το δεχτώ. Είναι ένα επιχείρημα το οποίο το δέχομαι, κύριε Υπουργέ. Συνάδελφος βουλευτής, υπουργός δικός σας και δικός μου κατά το παρελθόν, το είπε αυτό. Το δέχομαι. Είναι ένα επιχείρημα. Αφού ο καφές λοιπόν αυξήθηκε λόγω της Βραζιλίας, το ρεύμα γιατί αυξένεται? Φταίει η ξηρασία στη Βραζιλία? Τα βασικά καταναλωτικά καθά που παράγει η χώρα μας γιατί αυξάνονται συνεχώς? Φταίει η Βραζιλία? Θα σας πω, πετρέλαιο, να τα πείτε στον κύριο Δένδια που είπε ότι η Ελλάδα θα κάνει ποτέ εξόρυξη φυσικού αερίου. Με ποιο δικαίωμα ο κύριος Δένδιας λέει δεν θα κάνω εξόρυξη φυσικού αερίου? Και δεν τρεπόμαστε λίγο? Σοβαρά μιλάμε τώρα? Εδώ κατάκτησα τους λιγνίτες για να βάλετε ανεμογεννήτριες. Από τα τρόφιμα έως λογαριασμούς της ΔΕΗ, τα μηχανήματα, προβλέπεται τεράστια μείωση των πραγματικών μισθών και συντάξεων. Σε μια εντελώς απροετοίμαστη Ελλάδα. Φθηνή θα παραμείνει μόνο κάτι απλό, κύριε συνάδελφε. Η αξιοπρέπεια.
Έχετε φθηνίνει την πολιτική αξιοπρέπεια. Έχετε κάνει εγκληματικά λάθη τα οποία τα πληρώσουν οι επόμενες κυβερνήσεις. Και δεν έχετε το δικαίωμα. Και εσείς, και εσείς, και εσείς. 50% αύξηση το ρεύμα. 46% το πετρέλαιο θέρμανσης. 82% το φυσικό αέριο. Η ρήση στο εμπαρόδο, το φυσικό αέριο το πληρώνουμε 30% πιο ακριβά με συμφωνία που έκανε το ελληνικό κράτος επί Νέας Δημοκρατίας κατά το παρελθόν σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Οποία επιτυχία. Λυπάμαι, δεν θα κάνω αντικυβερνητικό κρεσέντο, αλλά θα χτυπήσω καμπανάκια σήμερα. Έρχονται δύσκολες στιγμές. Δύσκολες στιγμές για όλους μας και πρέπει να το καταλάβετε όλοι σας. Έρχονται δύσκολες στιγμές για το έθνος, την πατρίδα και τον Έλληνα. Και δεν μιλώ για τους αθωμετανάστες τώρα, τους παράνομους μετανάστες. Μιλώ για το φαΐ του Έλληνα. 20% τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα. 10 έως 20% το ψωμί. 20 έως 32% φρούτα, λαχανικά, καφές, γάλα, τυρί, κρέας, ζάχαρη. Πού να βγει ο Έλληνας? Γιατί ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Κάνανε οι οικονομολόγοι δικοί μας μία πρόσθεση και μία αφαίρεση. Δεν χρειάζεται πολύ μυαλό. Αν παίρνεις 700 ευρώ το μήνα, αυτά γίνονται 490 ευρώ αυτομάτως με τις αυξήσεις τροφίμων και βασικών καταναλωτικών αγαθών. Ζήστε κύριε εσείς με 500 ευρώ. Ας ζήσουμε όλοι με 500 ευρώ. Ας δοκιμάσουμε για ένα μήνα. Δεν θα επιβιώσει κανείς μας αν δεν πάει στην τράπεζα να πάρει τα άλλα 1000 ή τα 1500. Σας το λέω από τώρα. Σας το λέμε από τώρα. Τα προϊόντα μας είναι ακριβότερα από κάθε άλλη χώρα. Εγώ ταξιδεύω και στη Γερμανία και στην Αγγλία και στη Γαλλία. Το θέμα δεν είναι μόνο η αυξήση στα τρόφιμα. Όχι. Το θέμα είναι ότι τα προϊόντα τα ελληνικά είναι πιο ακριβά στην Ελλάδα από ό,τι στη Γερμανία. Πώς γίνεται και αυτό? Ποιος ανίκανος διοικεί αυτό το κράτος? Ποιοι ανίκανοι είναι οι υπουργοί, πείτε μου εσείς? Και αυτό δεν ισχύει τώρα, ισχύει δεκαετίες τώρα. Δεν είναι κάτι που έγινε σήμερα. Δεν φταίει ο κύριος Βορύδης ή ο κύριος Μητσοτάκης σήμερα μόνο. Διαχρονικό το έλλειμμα τη θάσευσης, της εσκροκέρδειας των χοντροαπατεώνων, χονδρεμπόρων εδώ και δεκαετίες. Δυστυχώς. Λέτε, άκουσα υπουργό της Νέας Δημοκρατίας σε τηλεοπτικό σταθμό, μάλλον ήταν δημοσιογράφος της Νέας Δημοκρατίας που κάνει τον υπουργό. Γιατί αυτοί είναι οι δημοσιογράφοι. Αυτοί που βγαίνουν οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας είναι οι δημοσιογράφοι. Τα πάνε, βγαίνουν ως δημοσιογράφοι, κάνουν σχόλια. Να λέει το αμίμητο. Αυξήθηκε το ρεύμα, ναι. Ας ψάξει ο πολίτης, λέει, το ιδιωτικό ρεύμα που είναι πιο φθηνό. Αυτό είναι πρόταση κυβέρνησης? Όταν με τις νόμες που κάναν κατά το παρελθόν, αυτές τις ιστορίες, τις γελιότητες, παίρνει ο ιδιώτης πιο φθηνά το ρεύμα από τη ΔΕΗ, από ό,τι το παράγει. Σοβαρά μιλάμε τώρα, αυτό είναι κράτος? Και μου κάνετε και λόμπινγκ. Δηλαδή τι να γελάει κανείς? Το λόμπινγκ μας μάρανε. Όλα τα είχε η Μαριωρή, ο Φερετζές της έλειπε. Καταστρέψατε τα πάντα. Καταστράφηκε η μνησοκομεία. Ακούστε τώρα, εγώ ήξερα, το γνώριζα βέβαια, ας το πω τώρα, ότι οι Γερμανοί κατασκευάζουν αυτοκίνητα. Είναι πρώτοι, κάνουν δουλειές, κάνουν και κομπινούλες. Ακόμα να πάρουμε από το Dieselgate αποζημίωση, δεν ζητάει η Νέα Δημοκρατία. Πού να ζητήσει? Θα τραβήξει το αυτή η Μέρκελ. Να ζητήσουμε αποζημίωση όπως άλλες χώρες για το Dieselgate εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ? Αποκλείεται. Εδώ και τις ζήμες δεν ζητήσαμε. Ακούστε τώρα τι γίνεται. Μελισσοκομεία. Βγαίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βάζει τα στοιχεία των κομισιών, βρείτε τα, και λέει 15.000 μελισσοκόμοι τίθενται εκτός μελισσοκομείας τα τελευταία 2 χρόνια. Χωρίς το έγκλημα της Εύβοιας, όπου και εκεί καταστράφηκε η μελισσοκομεία. Ξέρετε ποια χώρα είναι πρώτη σε μελισσοκόμους? Η Γερμανία. Πρώτη σε μελισσοκόμους η Γερμανία. Εντάξει, το αυτοκίνητο το καταλαβαίνω. Το πλοίο το καταλαβαίνω. Δεν το καταλαβαίνω, λέω το καταλαβαίνω. Και στη μελισσοκομεία πρώτη Γερμανία, το ξέρει ο μελισσοκόμος της Ελλάδος ότι η Γερμανία προστατεύει το μελισσοκόμο, του δίνει κίνητρα, ενώ η Ελλάδα και οι κυβερνήσεις τον έθαψαν. Τα ξέρει αυτά ο Έλληνας. Ψάξτε τα λίγο για να τα δείτε. Κύριε Ψάξτε τα, οι βουλευτές. Κύριε Πρόεδρε, ολοκληρώστε. Ναι, κύριε Πρόεδρε. Δεν θα πω για τα ακριβότερα διόδια. Θα σας πω από Βερολίνο για Ταρβίζιο είναι 937 χιλιόμετρα. Διόδια 12 ευρώ και τούνελ παρακαλώ στις Αυστριακές Άλπεις τεράστιο. Διαδρομή Ταρβίζιο Αγκώνα 571 χιλιόμετρα. Διόδιο τικετάκι που παίρνει μια φορά 44 ευρώ. Διαδρομή Καλαμάτα Λάρισα 581 χιλιόμετρα 105 ευρώ. Διόδια παίρνουν οι ταβατζίδες οι ολιγάρχες. Αυτούς υπηρετείτε.
Και μου λέτε για λόμπινγκ τώρα. Θα σας πω κάτι, γιατί πιέζει ο χρόνος και πιέζει και ο πρόεδρος. Το κάνει συχνά, δεν πειράζει. Θα σας πω κάτι. Πρώτη καραντίνα, τι μάθαμε ως Έλληνες. Να μην κυκλοφορούμε και να ζυμώνουμε και ψωμί στο σπίτι μας. Δεύτερη καραντίνα, συνηθίσαμε να μένουμε σπίτι και να ψωνίζουμε online, γίναμε Ευρωπαίοι. Στην τρίτη καραντίνα θα μάθετε τον Έλληνα να ξεχειμονιάζει χωρίς θέρμανση, φωτιά και τροφή. Εκεί θα πάει η Ελλάδα. Όχι, δεν θα το επιτρέψουμε. Και κύριε Υπουργέ, η Ελβετία, την ξέρετε την Ελβετία. Είναι μια χώρα μικρή, όχι τόσο ισχυρή όσο η Ελλάδα. Οικονομικά δεν πάει πολύ καλά, αλλά έχει 7 υπουργούς. 7 υπουργούς. Και η Ελλάδα έχει 59 μαζί με τους υφυπουργούς. Κάποια από τις δύο χώρες, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, κάνει λάθος. Η Ελβετία σίγουρα όχι. Έτσι, για να τα λέμε όλα. Και κλείνοντας εδώ, να αρχίσω λίγο κάτι απλό να πω στον υπουργό μου. Κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, κύριε υπουργέ, ξέρετε ποιο είναι το πιο πολύτιμο πράγμα στον κόσμο? Δεν είναι ούτε ο χρυσός. Δεν είναι ούτε τα διαμάντια. Δεν είναι ούτε το πετρέλαιο. Όχι. Είναι η εμπιστοσύνη των ανθρώπων μεταξύ τους. Έχετε χάσει την εμπιστοσύνη του κόσμου, έχει χάσει την εμπιστοσύνη του ο Πρωθυπουργός προς τους βουλευτές του και τους πολίτες που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία. Δεν σας εμπιστεύεται ο Πρωθυπουργός της χώρας, τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Είστε 158 και ούτε ένας ικανός δεν υπήρχε για να πληρώσει τη σχέση του Υπουργού Πολιτικής Προστασίας. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία κατά τον Πρωθυπουργό έχει 158 ανικάνους βουλευτές. Πάνω από 2.000 μέλη έχει το μητρό σας. Και δεν μπορούσατε να επιλέξετε έναν από αυτούς, έναν μόνο ένα. Και να σας πω και το εξής, επειδή η αντιπολίτευση κάνει κακή αντιπολίτευση. Θα σας πω κάτι. Τι κάνει η σωστή αντιπολίτευση? Αυτό που θα σας πω εγώ. Λέτε για τον υπουργό τον κύριο Στυλιανίδη, τον καινούριο. Γιατί να χρειαστώ ξεχωριστό Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας? Το σωστό ερώτημα είναι αυτό της αντιπολιτεύσεως. Γιατί μια χώρα χρειάζεται ξεχωριστό Υπουργείο? Το άλλο ερώτημα που πρέπει να θέσει η αντιπολίτευση, αν ο κύριος Στυλιανίδης είναι ικανός. Το τρίτο ερώτημα, αν οι θέσεις του ήταν κατά το παρελθόν ορθές. Όχι αν ο υπουργός ήταν Ελλαδίτης ή αν είναι Κύπριος ή είναι κάτι άλλο. Λες και η Κύπρος δεν είναι Ελλάδα. Για εμάς η Κύπρος είναι Ελλάδα και θα παραμείνει Ελλάδα παρά τα όσα λέει ο ΣΥΡΙΖΑ ή το Κινάλι ή οποιοςδήποτε άλλος. Για το ΣΥΡΙΖΑ, ηρίστο εμπαρόδο να πω ότι ο κάθε Πακιστανός μπορεί να γίνει Έλληνας. Ταχύτατα. Ο Κύπριος δεν μπορεί να γίνει Έλληνας. Αυτά είναι λάθη. Λάθη που τα βλέπουμε όλοι. Λάθη που τα στιγματίζουμε όλοι. Αλλά ποιος είναι ο κύριος Στυλιανίδης? Είναι ο άνθρωπος που έδινε ως επίτροπος λεφτά σε Τούρκους, σε τουρκικό κράτος και στα κατεχόμενα. Είναι ο άνθρωπος που ήταν επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ήταν υπέρ του σχεδίου Ανάν, βραβεύτηκε από το ΛΙΑΜΕΠ, ομολόγησε ότι πήρε 50.000 ευρώ για να ασκήσει πιέσεις για το σχέδιο Ανάν. Δηλαδή, αν του δώσω τώρα 500 χιλιάρικα, τι θα κάνει? 50 χιλιάρικα πήρε για το σχέδιο Ανάν. Υμνητής της κλιματικής αλλαγής. Εισηγητής του προγράμματος Εστία όταν ήταν επίτροπος. Αυτός λοιπόν εκλεκτός, ο Σημητικός, γιατί είχε ανοίξει και παράρτημα του Σημίτη στην Κύπρο, έγινε υπουργός της Νέας Δημοκρατίας. Όταν ο Καραμαλής, ο Βίτα, μιλούσε για τα πατσίδες, ήταν από κάτω ο Σημίτης. Σήμερα τους Σημητικούς τους πήρατε από κάτω και τους κάνατε υπουργούς. Είναι ύβρις στην παράταξη του Γενάρχη της Νέας Δημοκρατίας, του Καραμαλή του πρώτη. Και εδώ κλείνω λέγοντας το εξής. Ελάτε, κύριε Πρόεδρε. Ναι, κύριε Πρόεδρε. Κύριοι της Νέας Δημοκρατίας. Κύριοι της Νέας Δημοκρατίας. Ρωτώ, ποιος κυβερνά τη χώρα? Ποιος κυβερνά τον τόπο? Ο Πρωθυπουργός και η Νέα Δημοκρατία ή ο Σημίτης και οι εξωχρονιστές του? Η Νέα Δημοκρατία κυβερνά ή το ΠΑΣΟΚ? Ρωτώ και απαντήστε μέσα από τη συνείδηση τη δική σας ο καθένας ξεχωριστά. Και κάνετε και εγκλήματα εθνικά. Και κλείνω εδώ, κύριε Πρόεδρε. Μόνο ο Αριστοφάνης θα μπορούσε να εξηγήσει σε μια κωμωδία του αυτό που συμβαίνει στην κωμωδία του Μαξίμου. Να σας το πω διαφορετικά. Γιατί επιλέξετε τον Στυλιανίδη? Ας βάζετε τον Τόμ Χάνκς, που έχει και διαβατήριο ελληνικό, αλλά και ο άνθρωπος έχει αποδείξει την αξιοσύνη του στην ταινία «Ο Ναυαγός». Άρα κάνει για υπουργός πολιτικής προστασίας. Να βάζετε τον Χάνκς και έχει ελληνική υπηκότητα. Σας τα λέω, γιατί τελικά είναι κωμική η κατάσταση. Τι πετύχατε και τέλος. Δύο πράγματα ήταν σημαντικά για το μέσο Έλληνα τα τελευταία 20 χρόνια. Το σπίτι του και να σπουδάσει το παιδί του. Του πήρατε 2 δεκαετίες τώρα και το σπίτι
και το παιδί του να σπουδάσει. Του πήρατε ό,τι είχε και δεν είχε. Του πήρατε αξιοπρέπεια, του πήρατε γαλήνη, του πήρατε ησυχία, του πήρατε αυτό που λέμε ασφάλεια. Ήρθε, επαναλαμβάνω, η ελληνική λύση για να σας συγκλίσει και να καταλάβετε τα κλίματα. Κύριε Υπουργέ, σας έλεγα για το παρελθόν ότι για εμάς αξίζει ως ελληνική λύση τώρα να πολεμήσουμε για τους Έλληνες με τους Έλληνες. Σημασία έχει να μην σταματάς να πολεμάς. Και ας μην νικήσουμε ποτέ. Θα πολεμάμε για πάντα για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πού είμαστε τώρα?